Στον τόπο καταγωγής της, τον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, θα αναγκαστεί να επιστρέψει η Ευαγγελία Αρχοντουλάκη. Από εκεί θα παρακολουθεί τα μαθήματα του Πανεπιστημίου, τα οποία πλέον γίνονται εξ αποστάσεως. Θα ταξιδέψει εν μέσω πανδημίας, γιατί ενημερώθηκε ότι θα πρέπει να αδειάσει το δωμάτιο που μισθώνει το Πανεπιστήμιο σε ξενοδοχείο της Αλεξανδρούπολης. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει αναστάτωση στην ίδια και την οικογένειά της και δυστυχώς δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Η διοίκηση του Πανεπιστημίου Θράκης με έγγραφό της ενημέρωσε τους φοιτητές ότι θα πρέπει να εγκαταλείψουν τα δωμάτια που μισθώνονται σε ξενοδοχεία σε Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη. Το Πανεπιστήμιο, εγώ είδα το mail την Παρασκευή το μεσημέρι που καθόμουν και διάβαζα και άνοιξα απλά τα mail μου για να το δω. Δεν είχαμε κάποια ειδοποίηση. Εγώ είχα πριν από κάποιες μέρες είχαμε μιλήσει κιόλας με το ξενοδοχείο ότι όλα καλά, όταν είχε βγει η ανακοίνωση για το lockdown, ότι όλα καλά, θα μείνουν ανοιχτά τα πανεπιστήμια, μπορείτε να μείνετε εδώ και ότι απλά θα φύγετε όπως φεύγετε κάθε χρόνο, μία εβδομάδα τα Χριστούγεννα. Οπότε εγώ είχα επαναπαυθεί ότι όλα καλά, μένω εδώ. Mm-hmm. Και μετά που είδα το mail, αγχώθηκα γιατί αρχικά για να φύγω εγώ από εδώ πέρα, δεν έχει κάθε μέρα πτήσεις για να πάω στην Κρήτη, έχει μόνο δύο φορές τη εβδομάδα. Οπότε έπρεπε και να προλάβω να μαζέψω τα πράγματά μου και να κλείσω εισιτήρια στην ώρα μου, να τακτοποιήσω τα χαρτιά μου, που ας πούμε και το έντυπο που πρέπει να εκτυπώσουμε, από τη στιγμή που είναι κλειστά όλα, πού θα πάω να το εκτυπώσω το ε1. Και εκτός από αυτό, στο ξενοδοχείο κανονικά αφήνουμε πάντα μία βαλίτσα. Οπότε έπρεπε να κανονίσω όλα τα υπόλοιπα μου πράγματα να τα πάω στο σπίτι μιας φίλης μου. Αν αυτή η φίλη μου είχε φύγει πριν από μένα, δεν θα μπορούσα να τα πάω όλα αυτά στο σπίτι της. Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται όσοι επιθυμούν να παραμείνουν στα ενοικιαζόμενα δωμάτια για σοβαρούς όμως λόγους, εξήγησε η αντιπρίτανης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκη Ζωή Γαβριλίδου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Το ότι βρισκόμαστε σε μία περίοδο της πανδημίας και υπάρχει ένα γενικότερο lockdown δεν είναι ένας λόγος γενικότερος για αυτούς τους φοιτητές οι οποίοι δεν μπορούν ούτε να μετακινηθούν σε άλλο νομό λόγω των μέτρων, ούτε οι γονείς τους να έρθουν και να τους βοηθήσουν να παραλάβουν τα πράγματα. Αυτό δεν είναι ένας λόγος προκειμένου να μην υπάρξει καν αυτή η αναστάτωση και αυτή η επιστολή. Ακριβώς επειδή είμαστε σε μια περίπτωση πανδημίας και μη κανονικότητας mm-hmm. και ακριβώς επειδή υπάρχει και μια κυρία που λέει ότι δεν γίνονται τα μαθήματα, αναρωτιέσαι, θα μπορούσε να ρωτηθεί κανείς γιατί το Πανεπιστήμιο έρχεται να πληρώσει δωμάτια για τους φοιτητές. Και επειδή είναι δύσκολες εποχές και επειδή πραγματικά έχουμε σαν Βρετανικές αρχές ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι γίνεται χρηστή διαχείριση του δημόσιου χρήματος, mm-hmm. σε αυτή τη λογική δεν είπαμε παιδιά φύγετε, είπαμε παιδιά για δείτε, μήπως έχετε κάποιον φίλο σας που μπορεί να τον εξουσιοδοτήσετε να πάρει τα πράγματα, αν δεν μένετε εδώ κοντά. Μήπως να κάνετε εξουσιοδότηση στην Επιτροπή του Πανεπιστημίου. Στα μισθωμένα δωμάτια μπορούν να παραμείνουν όσοι μεταξύ άλλων είναι αλλοδαποί, βρίσκονται σε απομόνωση λόγω κορονοϊού. Για όσους δεν συντρέχουν σημαντικοί λόγοι παραμονής, ενημερώθηκαν ότι θα πρέπει να απομακρύνουν τα προσωπικά τους αντικείμενα, τα οποία μπορούν να αποθηκευθούν σε προβλεπόμενους από τη σύμβαση χώρους. Δυστυχώς, σύμφωνα με την νεαρή φοιτήτρια, πολλοί συμφοιτητές της δεν είχαν λάβει καν την ενημέρωση για την απόφαση του Πανεπιστημίου, με αποτέλεσμα να ευνηδιαστούν. Εγώ είχα την ενημέρωση για αυτά που συμβαίνουν από το Facebook ή από το mail. Έχω κάποιους συμφοιτητές που δεν έχουν Facebook, οπότε δεν έχουν εικόνα του τι έχει γίνει. Είχαν φύγει νωρίτερα γιατί υποψιάστηκαν ότι θα μας ξαναδιώξουν από το Πανεπιστήμιο από την εστία όπως την προηγούμενη φορά. Και τελικά είχαν δίκιο. Είχα μια άλλη κοπέλα που θα έφευγε, η συγκατοικός μου, ας πούμε, έφυγε με την προοπτική ότι θα κάτσει στο σπίτι της μέχρι το τέλος της καραντίνας και μετά θα ξαναρχόταν γιατί αυτοί έχουν, επειδή είναι μεγαλύτερο έτος, έχουν κλινικές. Οπότε έχει αφήσει όλα τις τα πράγματα εδώ πέρα. Στο έγγραφο του Πανεπιστημίου γίνεται γνωστό ότι οι φοιτητικές εστίες της Ξάνθης, της Κομοτηνής και της Ορεστιάδας παραμένουν σε πλήρη λειτουργία. Επιπλέον το Πανεπιστήμιο διαθέτει 110 κλίνες σε μισθωμένα δωμάτια στο κτίριο Ευκτήμων στην Κομοτηνή και 200 κλίνες με μισθωμένα δωμάτια σε ξενοδοχεία στην Αλεξανδρούπολη.
Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τις υπηρεσίες, παραμένουν περί τους 11 φοιτητές στην Κομωτινή και 42 φοιτητές στα μισθωμένα δωμάτια της Αλεξανδρούπολης, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των φοιτητών έχει αποχωρήσει, αφήνοντας σε κάποιες περιπτώσεις στα δωμάτια τα προσωπικά τους αντικείμενα. Περαιτέρω η διοίκηση εξηγεί τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να εκενώσει τα δωμάτια, σημειώνοντας ότι απέστειλε επιστολή στους διαμένοντες στα μισθωμένα δωμάτια φοιτητές στο πλαίσιο της διαχείρισης πιθανών κρουσμάτων COVID-19 στους παραπάνω χώρους και της αποτελεσματικότερης οικονομικής διαχείρισης, λαμβάνοντας υπόψη τις συμβατικές του υποχρεώσεις έναντι των αντισυμβαλόμενων ξενοδόχων και ιδιοκτητών του κτηρίου Ευκτήμων και την υποχρέωση της χρηστής διαχείρισης του δημόσιου χρήματος.